Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα μικρό pop haul, μιας και αν θυμάμαι καλά πήρα 4, νομίζω 4 ποπάκια ήταν από το Pop in a Box και βλέπω εδώ ότι ήρθαν από ισπανικό warehouse, βάσει αυτό μου γράφει στο χαρτί, Ισπάνια και τα σχετικά. Να πω ότι εντάξει, εδώ τώρα βρήκα κάποια παλιά κομμάτια και ήθελα να εξαργυρώσω και κάποια λεφτά που είχα. Γιατί αν θυμάστε καλά και εσείς το Pop in a Box, αρκετές φορές μου τυχαίνουν λίγο χτυπημένα κομμάτια ή καμιά φορά τσαλακωμένα και τους στέλνω μήνυμα και τις περισσότερες φορές είτε βάζουν ένα κομμάτι του refund, ας πούμε ένα 50%, ένα 30% ή και αν είναι πολύ χτυπημένο το κομμάτι σου βάζουν refund όλα τα λεφτά στο λογαριασμό σου. Αν και σε ρωτάει, θα σας τα βάλω στο account credit σου ή θα σας τα βάλουμε στην τράπεζα. Εγώ λέω βάλτε στο account credit του ή άλλο σχόλιο και κάποια στιγμή κάτι θα βρούμε. Και εδώ βρήκα κατά βάση 4 παλιότερα λίγο κομμάτια από Star Wars και αυτά που δεν τα βλέπεις και κάθε μέρα στην Ελλάδα και τα ήθελα κιόλα. Αν και πλέον νομίζω κάποια από αυτά ήρθαν ήδη στην Ελλάδα ξανά, σαν restock. Πάμε να πούμε σιγά σιγά. Το Pop in a Box είναι η φάση είναι ότι περιμένω και το Αυγούστου, την 12η συνδρομή. Και να το στείλω αρχές Αυγούστου και ακόμα δεν το έχουμε παραλάβει. Τι γίνεται εκεί, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Καλό πακετάρισμα βλέπω. Ω, το ισπανικό warehouse έχει όντως καλό πακετάρισμα. Έτσι με καλό air plast πάνω και όλα τυλιγμένα. Πάρα πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε με ένα που το είδα ότι δυστυχώς τελευταία έφτασε και στην Ελλάδα. Οπότε κακώς το πήρα από εκεί. Μπορούσα να πάρω κάτι άλλο. Τον Jabba the Hutt. Εντάξει, τώρα έχει και καιρό που έβαλα αυτή την παραγγελία. Ακριβώς παραγγελία. Εντάξει, τέλος πάντων τα έβαλα με το account credit. Εδώ έχουμε τον Jabba the Hutt, ένα από τα πρώτα ποπάκια Star Wars που βγήκαν. Βλέπετε Pop Star Wars νούμερο 22 στο προϊστορικό κουτί και τα σχετικά. Εδώ πίσω τους έχουμε όλους εκτός από την Leia, τη Slave Leia που πρέπει να την πάρουμε και αυτή κάποια στιγμή. Αυτή τώρα θέλουμε σίγουρα για αυτή κάνα 60-70 ευρώ για να τη φέρουμε το λιγότερο, για να τη φέρουμε στην Ελλάδα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτός τον είχα δει ότι είχε αρχίσει να εξαφανίζεται. Το πήρα, αλλά από ό,τι είδα υπάρχει restock, οπότε αν κάποιος το ψάχνει δεν νομίζω να υπάρχει για πολύ restock από αυτόν. Συνεχίζουμε, άρα ξεφεύγουμε από Star Wars, έχουμε Harry Potter. Ούτε και αυτό δεν νομίζω να είναι δύσκολο κομμάτι, πρέπει να έχει εξαφανιστεί τελευταία. Αλλά και αυτός θα ξαναρθεί. Εδώ έχουμε τον Lord Voldemort. Ο ακατανόμαστος να πούμε, πως τον λέγανε ο ξέρεις ποιος. Ωραίος και αυτός από την δεύτερη σειρά, όχι την πρώτη βασικά, από το πρώτο wave του Harry Potter. Είναι Pop Harry Potter νούμερο 06, στην κατηγορία του Harry Potter. Ωραίο ποπάκι, πάρα πολύ ωραίο ποπάκι όπως κάθε, θα τον δούμε και αυτόν εννοείται. Και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα δύο μάλλον είναι Star Wars. Ωραία τυλιγμένα με κι άλλο Air Plast μέσα και αυτά, πάρα πολύ ωραία. Και κάτω βλέπω έχει μια στρώση για να μην χτυπηθούν. Εδώ έχουμε τον Kylo Ren, το απλό κομμάτι του Kylo Ren, Pop Star Wars νούμερο 60. Από αυτόν έχω τα δύο exclusive του και δεν έχω τον απλό. Έχω το ένα exclusive που δεν φοράει την κουκούλα και το άλλο exclusive που είναι χωρίς τη μάσκα από το Walmart που ήταν και δεν έχω τον απλό. Ευκαιρία να αποκτήσουμε και τον απλό. Αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο κύμα, το πρώτο wave που βγήκε η πρώτη σειρά στην κατηγορία από Star Wars από το The Force Awakens. Σε αυτά τα παλιά είχε και πάνω εδώ το ωραίο σήμα Star Wars The Force Awakens. Πάρα πολύ ωραίο. From the new film, ναι, μας το λέει κιόλας. Χαζί είμαστε, δεν ξέρουμε σαν όπου είναι, περιμένουμε αυτούς να μας πούν. Και το τελευταίο κομμάτι, ο General Hawks. Και αυτός πρέπει να είναι από την ίδια. Α, όχι, αυτός βγήκαν από το πιο μετά. Στο πιο καινούριο λίγο wave του Star Wars. Όχι καινούριο τώρα, αλλά αμέσως επόμενο wave από αυτά. Κάνα 2-3 wave διαφορά να έχει. Εδώ έχει τους υπόλοιπους. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε Pop Star Wars νούμερο 109. Ο General Hawks, ο χαζός να πούμε. Εντάξει, να το ποπάκι του χρειάζονταν. Και εδώ εντάξει και αυτούς νομίζω τους έχω όλους. Από εδώ βασικά παίζει να μην έχω μόνο. Την General Leia δεν θυμάμαι αν την έχω ήδη. Τον Kylo Ren αφού τον έχω, είναι και αυτή η έκδοση του Kylo Ren βγήκε και αυτό είναι απλό κομμάτι. Δεν πρέπει να θυμάμαι αν έχω την Rey σε αυτή την έκδοση. Το Battle Pose ή Final, πώς την έλεγε. Κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Και γενικά εδώ έχουμε ένα κάποια νούμερα από Star Wars να φεύγουν και ένα από Harry Potter από την πρώτη κατηγορία του Harry Potter. Λοιπόν, ας τα ανοίγουμε σιγά σιγά μαζί και όλα εντάξει λίγα κομμάτια είναι. Ας ξεκινήσουμε με τον Lord of Voldemort, ο οποίος να βρούμε την πιο loose μεριά του να τον ανοίξουμε. Εδώ και πόσο ήταν γενικά και από τα referrals παίρνεις, αλλά το referrals του Pop in a Box. Αν κάποιος δηλαδή χρησιμοποιείς τον κωδικό μου κερδίζεις πάρα πολύ λίγα, κερδίζεις μόνο 2,5 λίρες. Ενώ στα υπόλοιπα, στο Zbox, στο MyGeekbox, αν κάποιος κάνει referral με τον κωδικό σου, με το referral σου μάλλον, κερδίζεις 5 λίρες. Τώρα σχέση με τις 2,5 λίρες είναι ακριβώς οι μισές. Και πρόλαβα για λίγο βασικά ξαναβγάλανε εκείνο το γαμάτο που είχαν 5 ποπάκια για 40 λίρες. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή αυτή 5 ποπάκια για 40 λίρες. Ω, αυτός είναι πολύ ωραίος εσύ. Τι λες τώρα, άλλη φάση ποπάκι. Γαμάτος, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα τους δούμε όλους εννοείται μαζί.
Ας τα αφήσουμε τα κουτιά εδώ. Πάμε να δούμε και τον Γκάιλο, ο οποίος, εντάξει, αυτός είναι το μόνο που το πόπι του Στάργους που δεν έχει βάση ή έχει βάση. Όχι, δεν έχει βάση αυτός, ενώ κάτω έχει μια τρύπα έτσι που είναι, δεν θα χωρίσει τη βάση, θα έπρεπε να βγάλουν μια τεράστια βάση. Βρήκαμε και ένα πόπι του Στάργους χωρίς βάση, δεν το ήξερα αυτό, καλό να είδες τι μαθαίνεις. Και για το τέλος τον General Hux, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί από τον Γκάιλο Ρεν στο The Last Jedi. Πάρα πολύ ωραία κουπάκια, βλέπω εδώ σχετικά καινούργια. Δεν τα λες και πολύ καινούργια, βασικά όχι, όλα είναι και τα παλιά και αυτοί εδώ έχουν κάνα 2 χρόνια. Αυτός και βάλε, αυτός ακόμα πιο πολύ. Παλιούτσικα κουπάκια. Ας ξεκινήσουμε από τον Voldemort, ο οποίος δεν είναι Star Wars, και μετά ας πάμε να δούμε τα Star Wars. Για να το δούμε. Ωραίος κρατάει και το ραβδί του έτσι, πάρα πολύ ωραίος. Αναρρώστε κι εσείς τον Lord Voldemort. Ένας σκοτεινός λόρδος βασικά των μάγων, όπου έπαιξε βασικό ρόλο σε όλο το Harry Potter. Βασικά αυτός έφτιαξε το Harry Potter αυτό που είναι. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτός έφτιαξε αυτό, λίγο σε εισαγωγικά, εντάξει, μην αρχίσεις τη Harry Potter από κάτω γιατί και πως τι είναι αυτά που λες και ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο πάκι μου, με το χέρι του έτσι, τα νύχια αυτά. Ωραίος, έχουν και τη λεπτομέρεια αυτή που δεν είχε μύτη. Πάμε να δούμε τον General Hux, ο οποίος σκιάφος είναι ωραίος, έχει και το σήμα του First Order στη στολή του. Μαύρος έτσι, με την πιο αυτή στολή, την αυτοκρατορική στολή, που εντάξει πλέον δεν μιλάμε για αυτοκρατορία, μιλάμε για First Order. Αλλά εν πάση περιπτώσει στολές μοιάζουν αρκετά. Μαύρη έτσι και με αυτά τα συγκεκριμένα χαζά καπέλα που είχαν, δηλαδή σε όλη την καλά έπρεπε να φοράνε κάποιο καπέλο. Εδώ στη βαφή του έχει ένα μικρό λαθάκι. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει ξεφύγει λίγο από την πιο γυαλιστερή βαφή στο μαύρο μάτ, έχει γίνει λίγο πιο γλώσσι εδώ κάτω. Αυτό πρέπει να ξέφυγε από τα παπούτσια. Α, όχι, βασικά είναι σαν λάδι κόλλα, ξέρω εγώ, έτσι ένα περίεργο, δεν είναι λάθος. Εντάξει, έχει φύγει κιόλας, ή το γυαλιστικό αυτό να έχει, γιατί συχνά σε φάγκο το βλέπω αυτό. Το υλικό που το σκουπίζει λίγο και φεύγει, είναι λίγο λαδερό, έτσι, λίγο λιπαρό. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τον Kylo Ren, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Εδώ σε αυτά περίπου τα παπάκια ήταν και μετά που η Φάγκο ξεκίνησε να κάνει διαφορές και στις βαφές και τις στολές άρχισε να τις κάνει πιο ωραίες, πιο ρεαλιστικές, έτσι με σαν να φαίνεται σαν ύφασμα. Πολύ ωραίος και στη μάσκα του, πολύ ωραία δουλειά έχει. Το σπαθί του, εντάξει, είναι λίγο στραβό, αλλά δεν μας πειράζει. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτό που λέω με τη στολή του, κοιτάξτε εδώ αυτά τα κομμάτια ύφασμα έτσι που το έκανε λίγο πιο ρεαλιστικό. Να και εδώ έχει ας πούμε κάτι άσπρα, ξέρω εγώ, σαν σκόνες ή από το εργοστάσιο μένουν αυτά εκεί που κόβουν το βινίλιο. Το βίνει και μένουν αυτά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Καθαρίζει αυτό εύκολα. Δηλαδή και με το χέρι το κάνει και φεύγει. Όπως μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα εξίσου γαμάτο κομμάτι και στο σπαθί του έχει ωραία δουλειά. Ωραίος, ωραίος. Και εννοείται ότι είναι Bobblehead γιατί μιλάμε για pop του Star Wars. Πάμε να δούμε και τον Jabba the Hutt, ο οποίος εντάξει είναι ο πιο γαμάτος. Είναι ελαφρύς ενώ είναι μεγάλος, είναι κούφιος. Σαν ένα πράσινο κουρασάν. Bobblehead και αυτός. Γιατί μιλάμε για pop του Star Wars. Ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό, από αυτόν θα ήθελα που έχει βγει ένα τριπλό πακέτο, γιατί έχει την άλλη τη μαλακία σαν σκυλίτσι κατά ήταν εκεί που έχει μια βλακεία. Έχει αυτόν σε πιο μεγάλο λίγο, την Leia και την άλλη βλακεία που είχε εκεί, να πούμε, δεν ξέρω τι πλάσμα ήταν εκείνο κάτω, έχει μια τρύπα έτσι, για να, εντάξει, να παίρνει, άρα γενικά σε αυτά τα φουσκωτά συνήθως κάνουν μια τρύπα, αυτό το πατάς και όλα είναι το υλικό του λίγο περίεργο. Αλλά εδώ τους κάνουν έτσι μια τρύπα σε φάτα που σκοτάσουν για να μην πριστεί, να μαζέψει αέρα και σκάσει, ξέρω εγώ, σε καμιά αλλαγή θερμοκρασία και τέτοια. Για να γίνεται αποσυμπίεση, να μην μαζευτεί μέσα εδώ στο πλαστικό και έχουμε κάνα περίεργο. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Και Bobblehead. Ωραίο κομμάτι. Αυτός εδώ θα ήταν ωραίο κομμάτι για τον κολλήσει στα μάξι. Ξέρω εγώ, πάρει ακόμα ένα κομμάτι να στα μάξι. Γιατί έχει και ωραίο Bobble λόγω του κεφαλιού του. Ωραίο, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ήταν το μικρό και σύντομο χολπεδάκι μου. Εντάξει, όπως είχα πει, θα δούμε και άλλα μεγάλα haul που έχω, γιατί μου φτάσαν κάποια πολύ ωραία κουτιά και μεγάλα, αλλά πήγαν όπως ήταν στο υπόγειο, γιατί δεν υπάρχει χώρος τώρα και αυτά τα 4, κάποιος καμιά γωνία πουθενά πάνω, κάπου θα δούμε που θα βγουν και αυτά. Αυτά νομίζω παιδάκια μου, όπως προείπα αυτό είναι από τα pop in a box, από τα refunds και κάποια referrals που έχετε κάνει εσείς που έχετε αγοράσει με το δικό μου κωδικό και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Νομίζω αυτά και πάλι παιδάκια μου, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν αυτά τα 4 όμορφα ποπάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση, αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, ξηρομυρικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.